Από το χτες το βράδυ που άνοιξε γύρω στις 8.30-9 το βράδυ. 600.000 αιτήσεις. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. 200. Να σας πω έναν μεγαλύτερο αριθμό για να τρομάξετε. 1,5 εκατομμύριο, στην πραγματικότητα 1.529.800 τόσοι μοναδικοί χρήστες μπήκαν στο σύστημα. Μάλιστα. Εάν είχε πει... Δηλαδή ήταν οι επισκέπτες, να το πούμε έτσι. Από αυτό οποίοι... λοιπόν, κύριε Γραμματέα, αυτό... φαίνεται πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για αυτό το μέρισμα. Τα προβλήματα αυτά που εμείς εντοπίζουμε μέσα από ερωτήματα. Να μείνουμε λίγο στους αριθμούς, Μέρη, έχεις δίκιο σε αυτό που πας. Αλλά να μείνουμε λίγο στους αριθμούς. 600.000 αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές για το κοινωνικό μέρισμα και πόσες έχουν απορριφθεί, αν έχουμε ένα τέτοιο στατιστικό. Βεβαίως τα έχουμε. 600.000 αιτήσεις έχουν γίνει στην πλατφόρμα. 296.000 στοιχεία, 7 η ώρα το πρωί σήμερα είναι αυτά. Ναι, ναι. 296.000 έχουν εγκριθεί. 296.000 έχουν εγκριθεί, 600.000 είναι... Άρα αυτοί οι 296.000 νοικοκυριά, το τονίζω, περιμένουν να πιστωθούν 167 εκατομμύρια. Κύριε Καρέλα, μάλιστα, από τις 600.000 οι 296 έχουν εγκριθεί. Οι υπόλοιπες μέχρι τις 600.000 έχουν απορριφθεί ή εξετάζονται ακόμα. Ακούστε, περίπου ένα 18% από τις 600.000 έχουν απορριφθεί ήδη. Και το υπόλοιπο κομμάτι στην πραγματικότητα είναι οι λεγόμενες σε αναμονή για δεύτερη ενέργεια. Για δεύτερο βήμα ενέργειας. Δηλαδή, κάποιος που περιμένει τη συνένεση από φιλοξενούμενο. Κάποιος ο οποίος βλέπει ότι το άμκα του και το άφημί του δεν συμπίπτουν. Οποτιδήποτε τέτοιο που τον κάνει και σταματάει τη διαδικασία, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εμείς θεωρούμε δυνάμει δικαιούχους αυτούς. Μόλις πάρει το στοιχείο το οποίο μπορεί να βάλει στην πλατφόρμα πάλι, ξαναρχίζει η διαδικασία. Δεν είναι τίποτα. Κύριε Καρέλα, αν κάποιος κάνει λάθος, έχει δικαίωμα να διορθώσει? Γιατί μας λένε πολύ ότι έκανα λάθος, αυτό του δίνει το δικαίωμα η πλατφόρμα να το διορθώσει. Μπαίνει, ακυρώνει την προηγούμενη αίτηση, του κάνει καινούρια. Κάνει καινούρια. Άρα ακυρώνει την προηγούμενη αίτηση, κάνει καινούρια και προχωράει. Επιτρέψτε λίγο να ρωτήσουμε τον κύριο Καρέλα αυτό το βασικό. Ναι, τα χρήματα πότε θα αρχίσουν να πιστώνονται? Γιατί μας είπατε ότι έχουν εγκριθεί 296.000. Περιμένουμε περίπου 1.250.000 νοικοκυριά, ναι. Ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι 12 του μηνός μεθάνυχτα που κλείνει το σύστημα, από το πρώτο λεπτό της 13ης μέχρι περίπου, υπολογίζω εγώ ξέροντας λίγο το τραπεζικό σύστημα, 20-21 του μηνός, ναι, θα έχουν γίνει πιστώσεις. Μάλιστα. Θα πιστώνονται σταδιακά σύμφωνα με τις εγκρίσεις. Όχι καθόλου. Όλοι μαζί, συγκεκριμένη ημερομηνία που θα αναγγελθεί, θα δούνε τα χρήματα στο λογαριασμό τους. Όλοι μαζί. Να ρωτήσουμε δύο τεχνικά θέματα. Ναι. Κύριε Καρέλα, κάνετε ό,τι καλύτερο στην προσπάθεια. Εκείνο που εντοπίσαμε εμείς οι φοροτεχνικοί, γιατί αυτό το βάρος έχει πέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στους συναδέλφους, και το κάνουμε όχι όσο και αν είναι δύσκολο, το κάνουμε με ευχαρίστως, με τη λογική ότι κάνουν και μια προσφορά. Άσχετα αν σε κάποια άλλα κανάλια μας λένε ότι προσπαθούμε να βγάλουμε χρήματα. Το λέω αυτό δημόσια. Εκείνο που είδαμε χθες και ζητάει η εφαρμογή να κάνουν συνένεση και πρόσωπα που έδειξα προηγουμένως στον πίνακα εδώ, πάρα πολύ καλά με τη συνεργασία που κάνουμε και δείχνουμε αυτά τα αναλυτικά. Τα προστατευόμενα. Ζητάει από τα προστατευόμενα, κύριε Καρέλα. Μην κουράζεστε. Αυτό μέχρι το μεσημέρι θα έχει λυθεί. Το διορθώνετε. Λοιπόν, ο κ. Καρέλας μας λέει ότι το θέμα με τα προστατευόμενα που ζητάει τη συνένεσή του στο σύστημα, μέχρι το μεσημέρι θα έχει λυθεί. Και κάτι που ρωτούν συχνά πυκνά να ρωτήσουν κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι, επιτρέψτε μου. Ξέρετε ότι σε τόσο μεγάλα προγράμματα υπάρχει πάντα ένας τρόπος με τον οποίο αντλήσα στοιχεία από κάποιες πηγές. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν, για παράδειγμα, η δυνατότητα να δηλώσει το νοικοκυριό το νέο παιδάκι που γεννήθηκε μέσα στο 17. Ναι. Το κουμπάκι για να εμφανιστεί αυτή η πληροφορία φτιάχτηκε χτες τη νύχτα τελικά. Και άρα από σήμερα προσφέρεται. Είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα μπορεί να δηλώνεται και νέο μέλος της οικογένειας, το οποίο ήρθε μέσα στο 2017. Σε σχέση με τους άνεργους τώρα, κύριε Καρέλα, αν μπορείτε σε αυτό να μας βοηθήσετε. Επειδή πολλοί μας στέλνουν μηνύματα και λένε ότι εγώ το 2016 εργαζόμουν, αλλά από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο του 2017 είμαι άνεργος. Για αυτούς προβλέπετε κάτι? Είναι αν έχει 6 συνεχείς μήνες ανεργίας μέσα στο 2017. Αυτόματα μειώνεται από το εισόδημα του 2016 που λαμβάνουμε υπόψη μας ένα ποσό της τάξης των 9.000.
ώστε να μπορεί πράγματι με τα εισοδήματα τα οποία θα ήταν υψηλά υποτίθεται και θα τον έβγαζαν εκτός κοινωνικού μερίσματος, να μπορεί με τον, για τον ίδιο λόγο, το ότι έμεινε άνεργος, να μπορεί να μπει στην διαδικασία αυτή. Κοιτάξτε, ο φοροτεχνικός που είναι μαζί σας ξέρει ότι τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης είναι λίγο άκαμπτα. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς με κάποιο τρόπο να χειριστούμε τις καταστάσεις για να μην αδικήσουμε. Οριακά αδικίες υπάρχουν. Κύριε Καρέλα, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε και το αποδέχεστε. Σαφώς οριακά υπάρχουν αδικίες. Εάν κάποιος από τους δικαιούχους δει ένα λάθος που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι λάθος, που το βγάζει το σύστημα, πού μπορεί να απευθυνθεί και να πει εδώ υπάρχει ένα λάθος, πώς μπορούμε να το λύσουμε? Καταρχάς, εάν είναι λάθος τα απλά λάθη που διορθώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ήδη υπάρχουν, δηλαδή να διορθώσει έναν ΆΜΚΑ ή να μπορέσει να πάει στον ΕΦΚΑ και να διορθώσει κάτι που δεν το εμφανίζεται για χρόνο ασφάλισης. Αυτά είναι μέσα στο σύστημα που τρέχει τώρα. Εάν υπάρχει κάτι που είναι λάθος από τις φορολογικές δηλώσεις, ναι, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μετά όμως μπορεί να απευθυνθεί κανονικά, όπως έχει δικαίωμα κάθε πολίτη, στη διοίκηση. Να πάει στην εφορία να κάνει μια συμπληρωματική ενδεχομένως που να του βγάλει το σύστημα. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Αλλά δεν θα μπορεί να το πάρει. Δεν θα το πάρει. Ρώτησε αν έχει την καλοσύνη, Νίκο, αυτό που είπαμε προηγουμένως και το επιβεβαίωσαμε, πώς ο φιλοξενούμενος συνενεί, για να το επιβεβαιώσει και ο κ. Καρέλας που μας τα λέει τόσο πρακτικά, πώς συνενεί, μπαίνει με τους δικούς του κωδικούς και τον οδηγεί στη σύμφωνα. Ο φιλοξενούμενος μπαίνει από τους δικούς του κωδικούς και συνενεί στον δικαιούχο. Έπεσε η γραμμή, μήπως. Μας ακούει ο κύριος Καρέλας. Δεν έπεσε έχουμε γραμμή. Τον κύριο Καρέλα. Νομίζω ότι μας είπε όμως πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν. Αυτό για τα προστατευόμενα μέλη.